τον πιο τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος της ζωής του αγαπημένου παππού της Λάρνακας, Γιώργου Μαυρομάτη, 76 ετών. Εντοπίστηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί νεκρός και απανθρακωμένος στο σπίτι του μετά από φωτιά. Ανταποκρίθηκε άμεσα ο πυροδεστικός σταθμός Λάρνακας και σε 3 λεπτά 2 στελεχωμένα πυροδεστικά οχήματα βρίσκονταν εκεί. Πρόκειται για μια μικρή κατοικία στην οποία διέμενε ένα ηλικιωμένο άτομο. Με την είσοδο στην κατοικία, ομάδα πυροδεστών με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών, εντοπίστηκε εντός του χώρου του πνευματίου έναν άτομο το οποίο βρισκόταν στο έδαφος. Ένας άνθρωπος μόνος με μοναδικό καταφύγιο, το σπίτι που ζούσε. Οι συνθήκες ακατάλληλες, καθώς στο σπίτι ο αέρας έμπαζε από παντού. Σύμφωνα με τους γείτονες, οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους τον είχαν μεταφέρει σε γυροκομείο, κάτι που ο ίδιος δεν δεχόταν και με κάθε ευκαιρία επέστρεφε εκεί που η ψυχή του ζεσθενόταν και ήταν ήρεμη, στο μικρό του σπίτι. Το τελευταίο τσιγάρο του παππού Γιώργου φαίνεται να ήταν αυτό που έγραψε και τον επίλογο της ζωής του. Μετά από διερεύνηση που είναι επί τόπου σε συνεργασία με την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε πολύ πιθανόν από ήδη καπνιστή. Λειτουργήσε δε καταλυτικά ως επιταχυντικό υλικό για τη γρήγορη ανάπτυξη της πυρκαγιάς, ένα μικρό γκατζάκι νεκραρίου το οποίο βρισκόταν εντός του χώρου του υπνοδωματίου. Ο 76χρονος Γιώργος Μαυρομάτης φαίνεται ότι όταν αντιλήφθηκε την φωτιά ή προσπάθησε να τη σβήσει ή να διαφύγει, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο έδαφος. Την θλίψη τους για τον τραγικό θάνατο του ηλικιωμένου εξέφρασαν αρκετοί πολίτες της Λάρνακας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.